συζητήσουμε τώρα τον αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, τον κύριο Αντώνη Ιωάννου. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε αυτή τη εβδομάδα, φαντάζομαι είστε επιποδός στην υπηρεσία. Είναι εβδομάδα που αναμένεται το καθιερωμένο πλέον Black Friday, οπότε η υπηρεσία ετοιμάζεται για να κάνει τη δουλειά της. Ναι, η οποία δουλειά της είναι ακριβώς, πείτε μας, ελέγχεται από τώρα κάτι, τιμές, ποσότητες ενδεχομένως. Λοιπόν, ξεκινώ από κάτι πολύ συγκεκριμένο αλλά απαραίτητο. Είναι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται αυτός ο θεσμός. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για αυτό το θεσμό. Είναι κάτι ξενόφερτο, το οποίο ισχύει τα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο. Το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η υπηρεσία είναι δύο νομοθεσίες, οι οποίες πλέον από τον Μάιο ενσωματώθηκαν σε μία, την προστασία του καταναλωτή. Είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και η αναγραφή τιμών. Εμείς δηλαδή θα ψάξουμε να δούμε σε τι τιμές πωλούνται τα προϊόντα και επιπρόσθετα η διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων. Επομένως, η υπηρεσία θα κινηθεί σε αυτούς τους δύο άξονες. Ναι. Απαντώντας τώρα το ερώτημα το συγκεκριμένο που έχετε θέσει, είναι ότι η υπηρεσία ήδη έχει καταγράψει στοιχεία από τις ιστοσελίδες συγκεκριμένων καταστημάτων και ξέρουμε από τώρα σε τι τιμές διαφημίζουν ότι θα πουλούν τα προϊόντα και σε ποια προϊόντα λένε ότι θα έχουν αυτές τις μειώσεις, αυτές τις εκπτώσεις. Επομένως, εμείς έχουμε συλλέξει στοιχεία και την ημέρα ή την περίοδο τέλος της εβδομάδας, αυτές τις μέρες που θα προχωρήσουμε στο Black Friday, θα πάμε επί τόπου το δεύτερο σκέλος για να δούμε, ένα, σε τι τιμές πουλούνται αυτά τα προϊόντα και αν είναι διαθέσιμα αυτά τα προϊόντα. Γιατί σε αυτούς τους δύο άξονες έχουμε εντοπίσει τα τελευταία δύο χρόνια προβλήματα. Να μην είναι διαθέσιμα προϊόντα, άρα εδώ μπαίνει η ιστορία του αθέμητης εμπορικής πρακτικής με το δόλωμα, το προϊόν δόλωμα, άρα φέρνουμε τον κόσμο και του πουλάμε ό,τι να είναι. Και το δεύτερο, οι εκπτώσεις να λένε για παράδειγμα ότι είναι από 600-500, ενώ αυτό δεν ισχύει. Διότι σύμφωνα με τον νόμο πρέπει και να καταγράφουμε ποια είναι η τιμή η προηγούμενη και ποια πουλούμε τώρα, αλλά και να μας αποδείξουν ότι το πουλούσαν αυτό το προϊόν προηγουμένως σε αυτή την τιμή. Ναι. Άρα εδώ, σε αυτούς τους δύο άξονες, εδράζεται η προσπάθεια της υπηρεσίας. Ναι, και σημασία έχει και τι να προσέξουν οι καταναλωτές, κύριε Ιωάννου. Δηλαδή, εγώ έβλεπα μια διαφήμιση σε κάθε περίπτωση που έλεγε ότι, ξέρω εγώ, προσοχή, σε περίπτωση που εξαντληθούν από την ιστοσελίδα, ξέρω εγώ, κάποια προϊόντα, μπορείτε να πάτε στο κατάστημα, εκεί μπορεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα άλλο είδος, έτσι, κράχτη για να πάει κανείς σε ένα κατάστημα, γιατί μπορεί να έχουν εξαντληθεί, μπορεί και όχι, κλπ. Είναι αυτό θεμητό ή είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια της αθέμητης εμπορικής πρακτικής που ενδεχομένως... Μπορεί να είναι και αθέμητη εμπορική πρακτική. Είναι πολύ καλή η παρατήρηση που έχεις θέσει. Συγκεκριμένα θα έλεγα ως κάποια σημεία για τους καταναλωτές ποια πρέπει να είναι. Το ένα είναι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Θέλουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Τι κινητό τηλέφωνο θέλουμε. Ποιες δυνατότητες να έχει. Άρα θα πρέπει να κάνουμε την έρευνα αγοράς πριν πάμε στο κατάστημα και αφήστε στην άκρη τις διαφημίσεις. Εμείς τι θέλουμε. Μπορεί οι διαφημίσεις να μας βοηθήσουν να το βρούμε αυτό ως έρευνα αγοράς. Αλλά να εντοπίσουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και να τις καταγράψουμε. Και με βάση αυτές τις ανάγκες να προχωρήσουμε να πάμε στην αγορά. Εάν τελικά δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, ας μην παρασυρθούμε από μια διαφημίση που λέει «Έπαρτε ένα παρόμοιο προϊόν». Μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουμε. Ναι. Μιλώντας, κύριε Ιωάννου, να σας διακόψω στο σημείο αυτό για τα παρόμοια προϊόντα. Για όσους είμαστε αδαείς ηλεκτρονικά και θέλω να αγοράσω μια τηλεόραση, ξέρω εγώ πόσες ίντσες. Είναι και τα τελευταία μοντέλα, είναι και προηγούμενα που ενδεχομένως εγώ να μην το γνωρίζω. Δεν πρέπει να υπάρχει έτσι μια αναφορά ότι ο λόγος ενδεχομένως και της τιμής που είναι μειωμένη να ίσχυε και χωρίς τον Black Friday, διότι στο μεταξύ έχουν προκύψει και τόσα άλλα νέα μοντέλα. Το ίδιο και με τα κινητά. Δεν είμαστε όλοι της τεχνολογίας να ξέρουμε ποιο είναι το τελευταίο μοντέλο, άρα και γιατί μειώνεται η τιμή σε προηγούμενα. Άρα να ξέρουμε και τι μοντέλο θέλουμε, τι από κάθε είδος. Αυτό μπορεί, όσοι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, είναι πιο εύκολο, διότι μπορούν μέσω του ίντερνετ να μπουν και να βρουν είτε και συγκρίσεις, είτε και δεδομένα και να πάνε προετοιμασμένοι στην αγορά. Το πρόβλημα είναι για αυτόν ο οποίος δεν ξέρει να τα ψάξει αυτά, είναι καλά να ρωτήσει όμως. Να βεβαιωθούμε, ας μην πιστεύουμε τα πάντα, δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί στο τι θέλουμε να αγοράσουμε.
Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο θέμα που είναι όχι μόνο η τιμή αλλά και η ποιότητα. Διότι μπορεί όντως την ποιότητα να έχουμε εκπτώσεις και εκεί. Και πρέπει να προσέξουμε αυτές τις εκπτώσεις στην ποιότητα, διότι εδώ μπορεί να ξεγελαστούμε. Να πάρουμε μια έκπτωση σε τιμή, αλλά να είναι έκπτωση και στην ποιότητα, που σημαίνει δεν κάναμε τίποτα. Αγοράσαμε ένα προϊόν, το οποίο είναι μεν πιο φθηνό, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Άρα τελικά έχουμε αστοχήσει. Επομένως, έτσι για να συνοψίσω, ας κάνουμε μια έρευνα αγοράς για να δούμε από τώρα τι θέλουμε πριν πάμε, να δούμε και τις τιμές αλλά και τις ποιότητες για να είμαστε ξεκάθαροι, να εντοπίσουμε και εναλλακτικά προϊόντα όπως αυτό που είχες πει εσύ, Κάτια, για να ξέρουμε ακριβώς αν είναι αυτό που θέλουμε ή δεν θέλουμε, αυτό μας κάνει ή δεν μας κάνει. Και μπορούμε να δούμε επίσης το θέμα των εγγυήσεων, διότι μπορεί κάπου εδώ να μας ξεγελούν στις εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, να ξέρουμε ποιο είναι το μέγιστο ποσό που είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε, άρα να μην παρασυρθούμε σε αυτό. Και επίσης ένα τελευταίο, να δούμε και την πολιτική επιστροφών, διότι μπορεί τελικά να μην μας αλλάζουν αυτό το προϊόν. Ναι. Συνήθως αυτό δεν το ψάχνουμε και να το ξέρουμε. Δεν είναι νομοθετικά καθορισμένο το θέμα της πολιτικής επιστροφών. Επαφείται στο κάθε κατάστημα όταν είναι φυσικό κατάστημα. Μόνο αν είναι εξ αποστάσεως η αγορά, τότε ισχύει το δικαίωμα επαναχώρησης των 14 ημερών. Ναι. Επομένως, αν πάμε σε ένα κατάστημα, πριν μπούμε, οφείλουν να έχουν αναρτημένη αυτή την πολιτική στην είσοδο του καταστήματος ή κάπου τέλος πάντων να το αγοράσουν. Το να φαίνεται στην απόδειξη η πολιτική επιστροφών δεν είναι ικανοποιητικό. Παραβιάζεται η νομοθεσία. Επομένως πρέπει να μας πούν την πολιτική επιστροφών τους και εμείς να αποφασίσουμε αν θα το αγοράσουμε. Τώρα, κύριε Ιωάννου, συνήθως το Black Friday είναι συνυφασμένο με ηλεκτρικές συσκευές. Δεν είναι, δεν ξέρω αν είχε και σε είδη ένδυσης, υπόδησης, υπάρχει βεβαίως, αλλά τα ζητήματα που προκύπτουν, ενδεχομένως οι ελλείψεις, η παραπληροφόρηση, οι αθέμιες εμπορικές πρακτικές, είναι για ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνα, εξοπλισμούς κλπ. Δεν είναι? Είναι αυτά, συν είναι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εκεί εστιάζεται και η έρευνά μας, αλλά και η υποσυσκευή, δηλαδή έπιπλα. Αλλά κυρίως είναι οι δύο πρώτες κατηγορίες, εκεί είναι τα περισσότερα προϊόντα, ηλεκτρικές συσκευές, τηλεοράσεις και άλλα είδη, αλλά και ηλεκτρονικές που είναι κυρίως τα τηλέφωνα, τα λάπτοπς, όλα αυτά. Επομένως και εμείς εστιαζόμαστε σε αυτές τις κατηγορίες. Μάλιστα. Άρα, προσέχουμε, έχουμε υπόψη μας και το θέμα των εγγυήσεων, ξέρουμε τι θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε, δεν είναι και μια άλλη πρόταση, που ενδεχομένως να είναι πιο φθηνό, αλλά να είναι και πολύ πιο παλιό, να μην είναι τόσο προηγμένη στιγμή. Και θα βάζω εδώ και το θέμα των επιστροφών, να είμαστε προσεκτικοί, διότι μπορεί να μην δέχονται επιστροφές. Ναι. Τώρα, κύριε Ιωάννου, σε προηγούμενη σύνδεσή μας είχατε πει ότι παράπονα από καταναλωτές λαμβάνετε και για το θέμα των πιστωτικών καρτών που δεν έχουν σε κάποια καταστήματα πλέον, είναι υποχρεωτικό. Διαβάζω και ενημερώνομαι από τη συνάδελφο την Ευθερία Παϊζάνο στο Φιλελεύθερο ότι αύριο αυτό που θα συζητηθεί είναι η εμπλοκή και της υπηρεσίας σας καταναλωτών, τουλάχιστον στο θέμα που αφορά τις υπερχρεώσεις. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που θες να αγοράσεις γάλα. Μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, με την κάρτα και υπάρχει εκεί υπερχρέωση. Ό,τι θα ελέγχετε κι εσείς, ισχύει? Ετοιμάζετε ισχύει, νομοσχέδιο. Ναι. Το έχουμε εντοπίσει. Όντως είχε αναδειχθεί από δημοσιογράφους αυτό το θέμα. Το έχουμε εντοπίσει. Είχαμε κι εμείς παράπονα. Και στη Βουλή την περασμένη Τρίτη έχει συζητηθεί το θέμα. Εντοπίστηκε το κενό σε νόμο της Κεντρικής Τράπεζας. Άρα αυτό που ψάχνουμε τώρα όλοι είναι να καλύψουμε αυτό το κενό. Και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι έτοιμη να αναλάβει την κάλυψη αυτού του κενού με το να μπορούμε να ελέγχουμε ως Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή περιπτώσεις υπερχρεώσεων, όταν πας δηλαδή σε ένα περίπτερο και σου λέει αν πληρώσεις με κάρτα είναι πιο ακριβό. Να. Αυτό δεν είναι παράνομο και θα πρέπει να το κυνηγήσουμε. Και φαίνεται ότι υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να κλείσουμε αυτό το κενό. Τώρα ο τρόπος είναι είτε με πρόταση νόμου, η οποία υπάρχει στο τραπέζι, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα νομοτεχνικού ελέγχου που τα οποία πρέπει να λύσουμε, ή τελικά να γίνει μια αλλαγή στην νομοθεσία για να καλύψουμε αυτό το κενό. Η υπηρεσία είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει πάντως. Ναι. Έχετε όμως παράπονα τέτοια στην υπηρεσία ήδη? Έχουμε. Για το Black Friday έχουν ξεκινήσει κάποια παράπονα ή επισημάνσεις? Ακόμα είναι θέμα, τέλος της εβδομάδας σίγουρα θα υπάρξουν. Και πείτε μας και κάτι τελευταίο, κύριε Άννο, που με ρωτάνε και πολλοί τηλεθεατές. Black Friday
είναι και το 20% σε κάποιες τιμές. Ή είναι, πρέπει να είναι, διότι ακούγαμε και τηλεθεατές να λένε που είχαμε ρωτήσει ότι τώρα την Black Friday να είναι με 20% έκπτωση και 30%. Σε άλλες χώρες είναι πάνω από 50%. Έχω πει στην αρχή ότι δεν είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι νομοθετικά καλυμμένος. Για μας είναι όπως μια περίοδος εκπτώσεων, είναι και αυτή, την ονομάζουν Black Friday, δηλαδή και 20% να βάλει, εμείς θα το ελέγξουμε ως εκπτώσεις. Να δούμε αν τελικά η αναγραφή τιμών, η διαθεσιμότητα προϊόντων είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Εκείνο με τις εκπτώσεις, κύριε Ιωάννου, δεν θυμάμαι που ήταν δύο φορές το χρόνο, τώρα πλέον δεν υφίσταται. Έτσι? Δεν υπάρχει. Αλλά το γεγονός ότι οι εκπτώσεις μπαίνουν όποτε υπάρχουν εκπτώσεις σε προηγούμενο στόκ, ποτέ στα καινούρια, αυτό είναι ένα θέμα ή όχι? Επίσης δεν απασχολεί, δεν έχει νομοθεσία που να το ρυθμίζει. Δεν υπάρχει νομοθεσία. Αυτό το οποίο κυνηγάμε εμείς είναι εάν η τιμή είναι παραπλανητική, δηλαδή μια τιμή έκπτωσης από τόσα και δεν ισχύει. Στη νέα νομοθεσία που επίκειται, καθορίζεται και αυτό το διάστημα που τώρα λέει σε προηγούμενη φάση. Τώρα καθορίζεται ένα διάστημα 30 ημερών. Άρα δεν μπορεί να μας ξεγελάσουν κάπου εκεί. Είναι κάτι που θα καλύπτει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εμείς ψάχνουμε προηγουμένως πώς θα το πουλούσες και μπορεί να ζητήσουμε τα τιμολόγια του. Επομένως, ας είμαστε προσεκτικοί, διότι εδώ υπάρχουν καταγγελίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.